Αλλάξουμε λίγο κλίμα και να δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης του πολύ πολύ αγαπημένου μας Σταύρου Θεοδωράκη, στο οποίο μιλάει για τη μεγάλη επιτυχία των πρωταγωνιστών, αλλά αποκαλύπτει, αν δεν ήταν δημοσιογράφος, τι επάγγελμα θα ήθελε να κάνει, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να το δούμε. Θεοδωράκη, θέλετε να μου υπογράψετε και το δικό μου το βιβλίο? Βέβαια. Ωραία. Ελένη, ε. Ελένη. Γιατί αυτό που ζούμε... Αυτό που ζούμε... Ναι, ψάχναμε... Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ένα τίτλο σε ένα βιβλίο. Και εκεί που το συζητάγαμε κάποια στιγμή μια παρέα με τον Δημήτρη και τα λοιπά, λέμε να βρούμε ένα τίτλο για αυτό που ζούμε. Και θέλω να τώρα το πες. Αυτό που ζούμε. Η μόνη λύση σε όλα τα πράγματα, από τον έρωτα μέχρι τα εθνικά, είναι να είμαστε αισιόδοξοι. Απλώς να κουνήσουμε και λίγο το χεράκι μας. Δηλαδή να μην τα περιμένουμε όλα από το Θεό ή από τους άλλους, να κάνουμε και εμείς κάτι. Όλους τους τίτλους και τις εκπομπές, πρωταγωνιστές και του άλλου σας βιβλίου, οι άνθρωποι μου, τους επιλέγετε εσείς? Τι εννοείς τους τίτλους που δίνω στα κομμάτια? Οι άνθρωποι μου. Ναι. Οι πρωταγωνιστές. Ναι, μ' αρέσουν οι τίτλοι. Μ' αρέσουν να συμπυκνώνω αυτό που σκέφτομαι, την εποχή που σκέφτομαι, σε ένα τίτλο. Γι' αυτό έχω πει στο πρόταγωνο, ας πούμε, το site μας, έχω δώσει τίτλο, υπότιτλο «Ιστορίες για να σκεφτόμαστε διαφορετικά». Γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι. Και μετά που ανοίξαμε το καινούριο site των Μποστανίστας, που είναι site για τον κήπο, για τη γεωργία, για την κτηνοτροφία, για τη μαγειρική, το φτιάξαμε «Ιστορίες για να τρεφόμαστε διαφορετικά». Πολλές φορές οι τίτλοι συμπυκνώνουν αυτά που σκεφτόμαστε. Ιδανικά, πώς θα θέλατε εσείς? Ιδανικά, θέλω να θεωρούμε ένας κανονικός άνθρωπος. Δηλαδή, ένας κανονικός άνθρωπος δεν είναι... Αυτό είναι δικό σου, ε. Ευχαριστώ πολύ. Ένας κανονικός άνθρωπος δεν είναι μονοδιάστατος. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα μαζί. Και αυτό προσπαθώ να είμαι κι εγώ. Δηλαδή, όταν ασχολιόμουν με την πολιτική, ενώ έγραφα πολύ περισσότερα πολιτικά άρθρα και αρθογραφίες, εφημερίδες κτλ., πάντα είχα μια ματιά στην υπόλοιπη κοινωνία. Τώρα που ασχολούμαι με την υπόλοιπη κοινωνία κυρίως, έχω μια ματιά στην πολιτική. Αλλιώς υπάρχει ένα μυστικό, ότι αν δεν το κάνω αυτό, βαριέμαι. Καταλάβες, δηλαδή, δεν μπορώ να αφιερωθώ σε ένα πράγμα. Πρέπει να κάνω πολλά πράγματα για να μην βαριέμαι. Αν δεν ήσασταν δημοσιογράφος, θα γινόσασταν πολιτικός? Όχι. Θα γινόμουν κυπουρός, μου αρέσει πάρα πολύ. Κυπουρός, όχι κυπουρός ακριβώς, δηλαδή κυπουρός μεγά, δεν εννοώ λουλούδια, εννοώ κυπουρός γεωργός. Έτσι, μου αρέσει η γεωργία πάρα πολύ. Θα γινόμουν μαραγκός, μου αρέσει πάρα πολύ το ξύλο. Πιάνουν τα χέρια σας? Πιάνουν τα χέρια μου. Κοίτα, μα δεις, έχει σημάδια από μικρές δουλειές. Κάνετε, προλαβαίνετε? Προλαβαίνω, γιατί στη δημοσιογραφία, ξέρεις, πρέπει να κάνεις ναρκωτικά, ενώ, δηλαδή, για να φεύγεις, ή πρέπει να είσαι αλκοολικός ή να καπνίζεις. Εγώ κάνω πράγματα με τα χέρια μου και έτσι αποσπάμε από τα μεγάλα, δημιουργώ κάτι μικρό και αυτό με κάνει να συνεχίζω. Επιλέξατε, κύριε Θεοδωράκη, να παίρνετε τόσα κίδιό σας και να βγαίνετε στους δρόμους? Μα είναι πρακτικό αυτό. Δηλαδή, η εκπομπή στείνεται από μένα, έτσι, και από τους συνεργάτες μου. Εκεί έχω διάφορα σύνεργα. Από ένα φακό που θα χρειαστώ, μια μικρή κάμερα που συνήθως την έχω μαζί μου, γιατί τοποθετώ δίπλα και παίρνω ένα πλάνο δικό μου της συζήτησης. Ένα βιβλίο που με ενδιαφέρει για εκείνη την εκπομπή. Το κόκκινο στυλό. Δηλαδή, δεν μπορώ, δεν έχω κάποιο, ξέρεις, βαστάζω πίσω μου να του πω «Παίρε τη τσάντα». Είναι τα δικά μου πράγματα. Περιμένατε ότι θα κάνουν τόση μεγάλη επιτυχία οι πρωταγωνιστές? Περιμένατε ότι θα το βλέπει τόσος πολύς κόσμος, να συζητιέται τόσο πολύ? Εγώ το περίμενα. Τι εννοώ, για να μην υπερβάλλω. Όταν είπα ότι θα κάνω μια εκπομπή με απλούς ανθρώπους που θα μου διηγούνται ωραίες ιστορίες και τέλος πάντων θα αποκαλύπτω μυστικά μικρών κοινοτήτων,
υπήρχαν άνθρωποι που μου είπαν ότι δεν είναι δυνατόν αυτό, δεν θα πουλήσει στην Ελλάδα. Εγώ είχα την αίσθηση ότι πρέπει να κάνεις αυτούς τους ανθρώπους πρωταγωνιστές και τα αποτελέσματα με δικαιώνουν. Τώρα που βλέπετε λίγο πολύ αυτό το πράγμα να το μιμούνται κι άλλοι, επιτυχώς ή ατυχώς, αυτό θα μου το πείτε εσείς. Ναι. Πώς νιώθετε? Κοίτα, υπάρχει μια πλάκα σε αυτό, ότι έρχεται κάποια στιγμή στην αρχή τη σεζόν ένας τύπος φίλος από την ΕΡΤ και μου λέει: έχουμε βρει τον Μπελά με σένα. Λέω: τι εννοείς? Μου λέει: έρχονται όλοι και μου λένε θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή σαν πρωταγωνιστές. Και μου λέει ανάλογα, ας πούμε, βάζουν στον πιλότο την αντίστοιχη μουσική, λίγο ατμοσφαιρική μουσική, λίγο, ξέρεις, κινηματογραφικά πλάνα, προσωπική διήγηση. Εντάξει, και εγώ μια εκπομπή σαν πρωταγωνιστές κάνω, οπότε χαρούμενος είμαι. Απλώς πιστεύω ότι... Εγώ πιστεύω στη μίμηση. Δηλαδή το έχει πει και ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, έτσι, ότι δεν θα γίνονταν τίποτα αν δεν αντιγράφαμε ένας τον άλλον. Αλλά ωραίο είναι να το εξελίσσουμε κιόλας ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενός. Δηλαδή δεν διαφωνώ να λέει κάποιος: α, μου αρέσει αυτό και θα το μιμηθώ, θα πάω λίγο κοντά. Διαφωνώ με την αντιγραφή. Καταλαβαίνεις τι λέω. Έτσι, να το πας λίγο παραπέρα. Έχετε ασχοληθεί όμως και με θέματα τα οποία ήταν και λίγο δύσβατα, λίγο περίεργα. Έχετε νιώσει έτσι κάποιο είδους φόβο στη δουλειά σας? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Φόβο αισθάνεσαι όταν πας, ας πούμε, σε πράγματα, σε χώρους άβατα. Υπάρχει μια ανησυχία. Δηλαδή, όταν κάναμε την εκπομπή πέρυσι στο τέλος σεζόν για τους ναρκωμανείς και πήγαμε σε μέρη που δεν πάει η αστυνομία, που δεν πάνε οι κοινωνικές οργανώσεις, που δεν πάει κανείς, υπάρχει ένα σφίξιμο στην αρχή. Αλλά η επιτυχία της εκπομπής είναι ότι είναι αποδεκτή και από αυτά τα τμήματα του πληθυσμού. Και καθίσανε και μας μιλήσανε γιατί ξέρουν ότι δεν θα τους γελάσουμε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, οι συμφωνίες, αν θα δείξουμε το πρόσωπο, αν δεν το δείξουμε, οι συμφωνίες, αν θα πούμε αυτά που θα μας πούνε ή κάποια άλλα, τηρηθήκαν απόλυτα. Άρα υπάρχει αυτός ο αλληλοσεβασμός. Πολλές φορές κινηματογραφήσει πολύ πιο σκληρά πράγματα από αυτά που δείξαμε. Αλλά που δεν τα δείχνουμε γιατί η λογική μας δεν είναι η πρόκληση, δεν είναι ο φόβος. Και όταν υπάρχει πρόκληση και φόβος, πολύ, ο κόσμος πάβει να σκέπτεται. Ο τηλεθεατής πάβει να σκέπτεται. Και αυτό εγώ δεν το θέλω. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όταν πήγαμε σε φυλακές ανηλίκων, επί παραδείγματι, καταγράψαμε πολύ πιο σκληρά πράγματα από αυτά που δείξαμε. Αλλά ποιος ήταν ο λόγος? Εντάξει, δεν θα κάναμε 35%, θα κάναμε 38%. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, να φοβήσεις την κοινωνία με ένα θέμα. Τα βλέπετε τα νούμερα την άλλη μέρα το πρωί? Τα βλέπω τα νούμερα πάντα, αναλυτικά, αλλά δεν κάνω όλες τις εκπομπές για τα νούμερα. Δηλαδή, ξέρω να κάνω μεγάλα νούμερα. Καταλαβαίνεις τι λέω? Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν θέματα σεξι. Σεξι, όχι απαραίτητα να χτίσει μια γυναίκα, ενώ όταν στη δημοσιογραφία η λέξη σεξι θέματα είναι σεξι πολιτικές δηλώσεις. Έτσι, είναι θέματα που μπορούν να προκαλέσουν τον ενδιαφέρον του άλλου. Μερικές φορές παίζω με τα νούμερα. Δηλαδή λέω θα κάνω κάτι που θα είναι λίγο πιο ψηλά, αλλά μερικές φορές δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Δηλαδή όταν έκανα την εκπομπή για τους ποιητές, τι να μας πούν και οι ποιητές, και έβαλα να μιλάνε σε μια εκπομπή μόνο ποιητές, δηλαδή που δεν ήταν αναγνωρίσιμοι, που δεν ήταν όμορφοι, όλοι μου είπαν θα είναι μεγάλη σου καταστροφή, ρε φίλε. Θα κάνεις 8%. Τι είπα να το κάνεις? Mm-hmm. Δεν έκανα 30, έκανα 17, δεν θυμάμαι, 18. Δεν με ενδιέφερε. Τι ισχύει η τηλεόραση, τι θέλει να δει ο κόσμος? Θέλει να δει αυτό που παρουσιάζεται εσείς, θέλει να ενημερωθεί ή θέλει να ψυχαγωγηθεί? Όχι, η τηλεόραση, πρόσεξε, η τηλεόραση δεν είναι η εγκυκλοπαίδεια δομή. Έτσι. Mm-hmm. Ούτε είναι πολιτικό αμφιθέατρο. Η τηλεόραση πρέπει να τα έχει όλα. Πρέπει να έχει χαβαλέ, πρέπει να έχει κουτσομπολιό, πρέπει να έχει γέλιο, πρέπει να έχει σάτιρα, πρέπει να έχει ενημέρωση. Το μόνο που δεν πρέπει είναι δεν πρέπει να έχει ρώσικη σαλάτα. Δηλαδή τι εννοώ? Ότι δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε όλα αυτά. Αυτό που με κάνει εμένα να δυσανασχετώ είναι αν μια πολιτική εκπομπή βασίζεται στο κουτσομπολιό. Καταλαβες? Ή αν μια εκπομπή μαγειρικής κάνει σχόλια για την πορεία της χώρας. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει γενικώς
Είμαι με την παλιά εκείνη διαφήμιση που λέει ο καθής το είδος του, ο καθής το είδος του και ο Λουμίδης του καφέδες του. Αυτού του μοντέλου είμαι. Βεβαίως, πιστεύω ότι η τηλεόραση δεν πρέπει να παραδοθεί στους δημοσιογράφους. Η τηλεόραση είναι ένα ψυχαγωγικό μέσο. Πρέπει ο κόσμος να την ανοίγει το βράδυ, να παίρνει το κορίτσι του τα αγκαλιά και να λέει θα ξεκουραστώ. Και καμιά φορά θα δω και το Θεοδωράκι. Πώς εκτιμάτε τελικά τους δημοσιογράφους, τι αίσθηση έχετε για αυτούς? Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ ξεκάθαρα που σας άκουγα. Γιατί να εκτιμώ τους δημοσιογράφους? Γιατί είναι το επάγγελμά σας. Όχι, υπάρχουν δημοσιογράφοι που εκτιμώ και δημοσιογράφοι που απεχθάνομαι. Δηλαδή, όπως συμβαίνει και με πολλούς άλλους κλάδους. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι έχουν την επιφύτηση του καλού. Υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι, υπάρχουν και κακοί δημοσιογράφοι. Δεν εννοώ με την έννοια της δουλειάς τους, που αυτή την κρίνει ο κόσμος, εννοώ και σαν προσωπικότητες. Έχω βρει πολύ καλούς ανθρώπους στα πορνεία και έχω βρει πόρνες στα υπουργεία. Δεν είναι στεγανά τα πράγματα. Μέχρι πότε θα γυρνάτε στους δρόμους δηλαδή και θα ψάχνετε τους πρωταγωνιστές σας? Κοίτα, αυτό θα συνεχιστεί επάπειρον. Έτσι έχω και μπαστούνια και θα το κάνω. Αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω στη τηλεόραση. Δηλαδή η τηλεόραση πρέπει να έχει ένα τέλος. Μπορεί να είναι τον Ιούνιο φέτος. Μπορεί να είναι τον Ιούνιο φέτος. Του χρόνου δεν ξέρω. Αλλά πάντως δεν έχει πολλά χρόνια μπροστά της η τηλεοπτική μου παρουσία. Σου είχα πει αρχίζοντας αυτή την κουβέντα ότι βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή δεν θέλω να επαναλαμβάνω τον εαυτό μου. Όταν κάποια στιγμή αισθανθώ ότι τα έχω πει σχεδόν όλα σαν πρωταγωνιστές, θα φύγω από τους πρωταγωνιστές. Και πιθανόν να κάνω κάτι άλλο, δεν ξέρω. Από τους πρωταγωνιστές, όχι από τηλεόραση. Όχι, μπορεί να φύγω από τη τηλεόραση. Δεν είναι η ζωή μου όλη. Δηλαδή, αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, θα κάνετε τα ίδια πράγματα όπως τα έχετε κάνει? Εντάξει, μικρές αλλαγές θα έκανα. Αλλά αγαπώ εξίσου τις επιτυχίες μου και τα λάθη μου. Άλλωστε τα λάθη σε οδηγούν σε επιτυχίες. Δεν σε οδηγούν οι επιτυχίες σε άλλες επιτυχίες. Οι παλιοί μηχανόβοι λέμε ότι τα μικρά ατυχήματα είναι απαραίτητα. Σε γλιτώνουν από το μεγάλο ατύχημα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή άμα πέσεις σε μια στροφή λίγο απρόσεκτος, μπορεί να την γλιτώσεις τη στούκα. Αυτή είναι μια αρχή. Τα μικρά ατυχήματα σε κλειδώνουν μεγαλύτερα. Εγώ είχα πολλά μικρά ατυχήματα στη ζωή μου, γι' αυτό δεν έχω ακόμα μεγάλο ατύχημα. Και σας εύχομαι να μην έχετε ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.